Πάνδημα κυδεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Πύργο χθες νωρίς το απόγευμα η πυριώτισσα υποδιευθύντρια των φυλακών Μαλανδρινού Παναγιώτα Μπραϊμάκη Δημητρακοπούλου που έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Τρίτης του Πάσχα σε τροχαίο δυστύχημα. Η υποδιευθύντρια των φυλακών Μαλανδρίνου μισή ώρα μετά τις 3 το μεσημέρι την Τρίτη του Πάσχα και ενώ επέστρεφε στο σπίτι της από τη δουλειά της στο ύψος της Παναγίας Φανερωμένης Δωρίδος στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιταίας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε από γκρεμό ύψους 8 μέτρων. Η 55χρονη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες κατά το δυστύχημα, εξφεδονίστηκε με την πρόσκρουση από το όχημα, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό της. Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου, το οποίο έχει ορίσει 2 πραγματογνώμονες για την έκδοση σχετικού πορίσματος. Στο σημείο δεν εντοπίστηκαν ίχνη πέδησης, ούτε υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος. Από μια πρώτη αυτοψία που διενεργήθηκε στο όχημα στο αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου που μεταφέρθηκε, δεν εντοπίστηκε κάτι περίεργο όπως τυχόν ίχνη δολιοφθορίας ή βλάβης, ωστόσο θα ακολουθήσει πιο ενδελεχής έλεγχος σε συνεργείο που μεταφέρθηκε εν συνεχεία το όχημα. Επίσης, από την νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε δεν προέκυψαν τυχόν ενδείξεις προηγηθέντος παθολογικού και ευνίδιου θανάτου, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Από όσα έχουν μεταφέρει στις αρχές αυτόπτες μάρτυρες οδηγοί από τον τόπο που εκινείται το όχημα, εικάζεται ότι μπορεί η άτυχη γυναίκα να την πήρε ο ύπνος στο τιμόνι. Το θύμα εργαζόταν για χρόνια στη γραμματεία των φυλακών και από τα χρόνια υπηρεσίας της ανέβηκε στην ιεραρχία και έγινε υποδιευθύντρια των φυλακών Μαλανδρίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, δεν προκύπτει το θύμα να είχε δεχθεί ποτέ απειλές ούτε είχε άμεση επαφή με κρατούμενους. Τραγική σύμπτωση είναι το γεγονός πως τον Ιανουάριο του 2017 είχε χάσει τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο ο τότε διευθυντής του σοφρονιστικού καταστήματος όταν το αυτοκίνητό του κατέπεσε σε βραχώδη παραθαλάσσια περιοχή σε γκρεμό βάθους 100 μέτρων στην ίδια εθνική οδό σε κοντινό σημείο.